Φίλοι μας, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Λοιπόν, η ατζέντα θα σας κρατήσει συντροφιά το Σαββατοκύριακο με διάφορα θέματα υγείας, ομορφιάς, lifestyle, όλα αυτά θα τα συζητάμε εδώ μαζί, παρέιτσα. Λοιπόν, στο πρώτο μέρος της εκπομπής, ατζέντα ομορφιά έχουμε. Μαζί μας εδώ στο στούντιο στο Euro Channel, φιλοξενούμενη είναι η κυρία Σαββαίδου Μαρία Αισθητικός και το θέμα μας σήμερα αφορά ένα είδος μεσοθεραπείας, MTS λοιπόν μεσοθεραπεία, στο στούντιο Ζέμποτε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας κυρία Πολίνα. Χαίρομαι. Σας καλωσορίζω στη νέα σεζόν. Χαίρομαι που είμαι πάλι μαζί σας και εύχομαι φέτος πάλι να ενημερώσουμε όλους τους τηλεθεατές και τηλεθεάτριες με ό,τι πιο καινούριο υπάρχει και ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε για να μείνουμε πάντα νέοι και όμορφοι. Λοιπόν, το θέμα μας σήμερα είναι ιδιαίτερο και θα έλεγα ότι συντροφιά μαζί θα περνάμε κάθε μήνα, έστω μία ή δύο φορές, με συμβουλές αισθητικής και μάλιστα μαζί σας ιδιαίτερα η χαρά μου είναι, διότι πάντοτε έχουμε κάτι πολύ ωραίο να πούμε στους φίλους μας τηλεθεατές. Πολύ φιλόξενο το Ινστιτούτο Ζέμποτε, εφόσον είναι και χορηγός μου και περιποιείται προσωπικά εμένα. Και πάντοτε έχουμε κάτι να πούμε το οποίο το έχουμε δοκιμάσει κιόλας. Ακριβώς. Η μεσοθεραπεία είναι πια από τις πιο δημοφιλείς θεραπείες αυτή τη στιγμή. Έχει γεννηθεί στην Γαλλία, για να δώσουμε μία αναφορά στους τηλεθεατές, αλλά έχει κατακτήσει πραγματικά τον κόσμο της αισθητικής και όλων των πελατησών, διότι το αποτέλεσμά της είναι θεαματικό και άμεσο. Να ρωτήσω σχετικά, γιατί θα είναι και μία ερώτηση από τους φίλους και τις φίλες που μας παρακολουθούν, τι ακριβώς είναι αυτό το είδος της μεσοθεραπείας και πώς λειτουργεί. Λοιπόν, μιλάμε για το MTS, που σημαίνει, και μόνο τα γράμματά του, Microneedling Therapy System. Δηλαδή, είναι η μέθοδος που δημιουργεί μικρές διόδους στην κεράτινη στιβάδα του δέρματος, έτσι ώστε ενεργά συστατικά, τα οποία εφαρμόζονται στο δέρμα με τη χρήση του MTS, όπως βιταμίνες, αντιοξειδωτικά, να φτάνουν στις βαθύτερες στιβάδες του δέρματος, αυξάνοντας έτσι την αποτελεσματικότητά τους στο μέγιστο βαθμό. Επιπλέον, το microneedle εισχωρεί στην επιδερμίδα και το χώριο, βοηθώντας έτσι τους συνοβλάστες να παράγουν κολαγόνο και ελαστίνη. Δίνει έτσι άριστα αποτελέσματα σε ρητίδες και λεπτές γραμμές, σε σημεία με χαλάρωση, σε ουλές, ραγάδες, υπερμελάχρωση, ακόμα και κυταρίτιδα. Βελτιώνει θεαματικά την υφή και τον τόνο του δέρματος. Ακόμη μας δίνει την δυνατότητα της άμεσης επιλογής του βάθους, ανάλογα με το σημείο που θέλουμε να δουλέψουμε, χωρίς να αλλάξουμε το μηχάνημα καθόλου. Μακραίνουμε δηλαδή τις βελόνες και έτσι έχουμε καλύτερα αποτελέσματα σε κάποια σημεία που θέλουμε να επιμείνουμε περισσότερο. Όταν έχουμε δηλαδή μία πάρα πολύ βαθιά ρητίδα, εκεί μπορούμε να την δουλέψουμε με μεγαλύτερο βάθος και με μεγαλύτερη βελωνών, επιμονή στο σημείο. Και μεγαλύτερη επιμονή στο σημείο ακριβώς, ούτως ώστε το αποτέλεσμά της να είναι πάρα πολύ καλύτερο. Η εφαρμογή λοιπόν είναι επίσης, θα ήθελα να τονίσω, πάρα πολύ ασφαλής. Δεν προγκαλούνται βαλάβες παρόλα αυτά στον δερματικό ιστό και το δέρμα αναπλάθεται πάρα πολύ γρήγορα. Χρησιμοποιώντας λοιπόν τακτικά την μέθοδο του microneedling και σε συνδυασμό με εξαιρετικούς διαδερμικούς ορούς, για τους οποίους θα μιλήσουμε αναλυτικά μετά, και σε συνδυασμό με το όζον που περιέχουμε, που περιέχουν μέσα οι ορεί, ακριβώς, έχουμε τα αποτελέσματα να κάνουμε ένα δέρμα πολύ πιο ανθεκτικό, πολύ πιο παχύ, ελαχιστοποίηση των δυσχρωμιών, μείωση των ουλών και αύξηση της παραγωγής του κολαγόνου, το οποίο μας φέρνει την τέλεια σύσφυξη. Νομίζω ότι μας αναλύσατε τα πάντα όσον αφορά, για να μας κεντρήσετε έτσι λίγο το ενδιαφέρον. Λίγο, ναι, το πώς δρά και πώς λειτουργεί. Το πώς δρά θα το πούμε... Το πώς δρά νομίζω ότι είναι το επόμενο το που θα επόμενο, ήθελα να ρωτήσω. Ναι, ακριβώς. Το πώς δρά όλη αυτή η λειτουργία που αναφέρουμε παρακάτω, σημαίνει ότι δρά καθαρά ενδοδερμικά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και είναι πάρα πολύ
αποτελεσματικό σε όλες αυτές τις θεραπείες, γιατί όλη αυτή η έγχυση που κάνουμε με τους νυγμούς που ανοίγουμε και βεβαίως με αυτόν τον τρόπο κάνοντας αυτούς τους νυγμούς και σαρώνοντας όλο το δέρμα, όλη την επιφάνεια δηλαδή του προσώπου, έχουμε τέτοια καλή διείσδυση που δεν μπορούμε να την πετύχουμε με κανέναν άλλον τρόπο. Ακριβώς. Λειτουργεί σε βάθος, φτάνει στο χώριο, διαπερνά όλη την επιδερμίδα και φτάνει στο χώριο και έτσι η απορροφητικότητα των δραστικών συστατικών είναι τόσο μεγάλη και γι' αυτό έχουμε και το αποτέλεσμα. Επίσης όμως έχει και έναν δεύτερο λειτουργικό σκοπό, ναι, το MTS. Ναι, ναι. Κάνουμε το ιδανικό περιβάλλον, κάνοντας αυτούς τους μικρούς νυγμούς, ώστε το δέρμα μας να αμήνεται, ναι, και έτσι να αναπλάθεται, χρησιμοποιώντας συστατικά και χρησιμοποιώντας μαζί αυτά τα συστατικά και συγχρόνως να διεγείρει τους συνοβλάστες οι οποίοι παράγουν από μόνοι τους το δικό μας κολαγόνο δικό και μας την κολαγόνο. Δική μας ελαστίνη. Δηλαδή με λίγα λόγια αναπλάθεται το δέρμα μας το πάρα δέρμα, πολύ ακριβώς. Γρήγορα. Είναι όταν νιώθει το δέρμα ότι κάνει, ναι, αυτούς τους μικροτραυματισμούς, ναι, ακριβώς αμήνεται. Όλο αυτό λοιπόν το μήνυμα που παίρνει, ναι, γιατί είναι ένα μήνυμα, mm-hmm, που παίρνει η επιδερμίδα μας, μας δίνει αυτό το καταπληκτικό αποτέλεσμα στη διέγερση των ινοβλαστών και στην παραγωγή του δικού μας κολαγόνου. Επίσης θέλω να πω ότι οι θεραπείες δεν αφήνουν καθόλου σημάδι και μπορούν να εφαρμοστούν καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, ναι, καθ' όλη τη διάρκεια της εργασίας, γιατί μπορεί η πελάτησα να φύγει από το Ινστιτούτο εκείνη τη στιγμή και να είναι καταπληκτική και να έχει και να το αποτέλεσμά της άμεσα σημάδια και πολύ καλό. Μπορούμε να το εφαρμόσουμε βέβαια πάρα πολύ κοντά στα μάτια, αυτό που το μας δίνει μια εξαιρετική, ναι, εργασία, γιατί το μάτι είναι ένα σημείο το πολύ οποίο ευαίσθητο, είναι πάντα κουρασμένο και, εδώ, και σε πολύ, ναι, νεανική ηλικία, ακριβώς, να το εφαρμόσουμε πάρα πολύ κοντά στο μάτι, να το εφαρμόσουμε στο λαιμό, ναι, στο ντεκολτέ, όπως και στη ράχη των χεριών. Όλα αυτά μας δίνουν μια εκπληκτική αποτελεσματικότητα, την οποία την είδαμε, την είδαμε και λίγο πριν. Έχουν απαλυνθεί οι ρητίδες στο πόδι της Χίνας. Ακριβώς. Το μάτι είναι το πρώτο το οποίο λειτουργεί σαν αποτέλεσμα σε οποιαδήποτε θεραπεία έχουμε κάνει μέχρι στιγμής στο Ινστιτούτο. Ναι, εγώ θα ήθελα να πω έτσι από την περιγραφή που μας δώσατε, κυρία Σαββαίδου, ότι είναι μία μέθοδος που μπορεί με πολύ εύκολο τρόπο να μας δώσει ένα αρκετά άμεσο αποτέλεσμα, γρήγορο, γρήγορο, και χωρίς να έχουμε πρόβλημα ότι φεύγοντας από το Ινστιτούτο θα πρέπει να καλυφθούμε, να φοβηθούμε, ας πούμε, να εκτεθούμε έτσι στον κόσμο, δεν θα έχουμε απολύτως σημάδια. Επομένως, το επόμενο που μας ενδιαφέρει είναι με τι είδους προϊόντα γίνεται, ακριβώς, αυτή η θεραπεία. Τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε είναι κυρίως το υαλουρονικό. Είναι βασικά ένα σύμπλεγμα πολλών προϊόντων. Ναι. Είναι διαδερμικά, είναι προϊόντα που έχουν εγκριθεί, είναι προϊόντα που τα ίδια μπορούν να γίνουν και ενέσιμα. Ναι. Έτσι ήθελα να τονίσω εδώ την ασφάλεια. Και από εκεί και πέρα τώρα θα τονίσουμε και τα υλικά που βάζουμε. Και βέβαια τα υλικά τα δημιουργούμε εμείς και ως κοκτέιλ ανάλογα με, ναι, το τη θεραπεία, πρόβλημα εσείς που έχει κάθε επιδερμίδα, ναι, την ηλικία που έχει κάθε επιδερμίδα, τι χρειάζεται, για να ουσιαστικά μπορέσουμε να δώσουμε το καλύτερο αποτέλεσμα, ναι, στην πελάτησα που έχουμε. Βέβαια, θα τονίσω ότι το υπαριθμόν ένα προϊόν το οποίο χρησιμοποιείται παντού, ναι, είναι το υαλουρονικό, το οποίο υαλουρονικό έχει μία δομή που έχει την ικανότητα να συγκρατεί μεγάλες ποσότητες νερού στην επιδερμίδα. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο χρησιμοποιείται για την ενυδάτωση, γιατί η ενυδάτωση είναι το βασικό μας θέμα, και για την ανασύσταση των ινών που υποστηρίζουν τον ιστό του δέρματος, την πρόληψη και το γέμισμα των ρητίδων, βοηθώντας έτσι να έχουμε να διατηρήσουμε τα μόρια του νερού, mm-hmm, και να έχουμε την εξομάλυνση της τραχύτητας της επιδερμίδος. Το υαλουρονικό δείχνει και μεσοπρόθεσμα
και βραχυπρόθεσμα, ναι. Την παραγωγή του κολαγόνου, την διεγείρη, και έτσι χαλαρώνουμε τους συνοβλάστες, επεκτείνοντας και πολλαπλασιάζοντας το αποτέλεσμα της αναγέννησης. Αυτή η διπλή ιδιότητα εξηγεί γιατί οι επιδράσεις του υαλουρονικού είναι συνδυαστικές και πιο εμφανείς και μετά από αρκετό καιρό, με ένα χρόνο από την εφαρμογή. Δηλαδή, η διάρκεια του υαλουρονικού είναι πραγματικά μεγάλη. Εδώ είδαμε και διάφορα περιστατικά. Είδαμε την υποδόρεια στη βάδα του δέρματος, πώς δρά το ακριβώς υλικό αυτό το οποίο γεμίζει τις ρητίδες. Πόσο βαθιά περνάνε όλα αυτά τα υλικά τα οποία τοποθετούμε κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Και είδαμε ότι από τη μια γίνεται ένα πολύ πετυχημένο γέμισμα ρητίδων με τις ακριβώς επαναλήψεις και από την άλλη μια βαθιά ενυδάτωση ακριβώς συστηματικά. Αυτό είναι το πρωταρχικό μας. Αυτό έχουμε μας βέβαια ενδιαφέρει και πολλά ακόμη προϊόντα. Ναι. Ένα επίσης αρκετά δημοφιλές προϊόν είναι αυτό που το λέμε εμείς Botox-like. Αντικαθιστά, επομένως, μας λέτε το αντικαθιστά το ενέσιμο. Botox, ναι, ακριβώς. Ναι. Κάποια κυρία που δεν θα ήθελε να κάνει το ενέσιμο, ναι, ή κάποια κυρία που έχει κάνει το ενέσιμο, είναι πραγματικά εξαιρετικό να το κάνει κατά τη διάρκεια ενδιάμεσα των ενέσεών της ή να το αντικαταστήσει, ναι, έως και πλήρως. Έως και πλήρως. Γιατί το προϊόν αυτό έχει το εξαπεπτίδιο, το οποίο, ναι, πραγματικά μειώνει τις ρητίδες και λειτουργεί, ναι, σαν μία πραγματικά πολύ διορθωτική μέθοδος, επέμβαση, ναι, και μέθοδος, η οποία κιόλας είναι κυρίως γύρω από το μάτι και μάλιστα το πιο σημαντικό που κάνει είναι γύρω από τα χείλη, ναι, και την εμπρόσθια περιοχή, δηλαδή και εδώ πάνω αλλά και εδώ γύρω. Ναι. Αυτό είναι πραγματικά κάτι που το πετυχαίνουμε πάρα πολύ καλύτερα, το βλέπετε, mm-hmm, εδώ στην εικόνα πραγματικά πάρα πολύ καλά, είναι θεαματική η βελτίωσή του με το προϊόν αυτό, το οποίο δουλεύουμε, ναι, πάλι με το MTS. Να πω κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτό το σημείο και αφορά ακριβώς αυτό το σημείο που συζητάμε, ότι πολλές κυρίες όταν πάνε να κάνουν το Botox στο πόδι της χήνας, βλέπουν ότι πολλές φορές εμφανίζονται μικρομελανιές, μικροαγγιώματα, τα οποία επεκτείνονται και δημιουργούν άλλες καταστάσεις. Εδώ ερχόμαστε σε μία θεραπεία, ναι, η οποία αποφεύγει ακριβώς όλο αυτό, όλη αυτή την ταλαιπωρία, θα έλεγα, του δέρματος. Ναι, είναι κάποιες κυρίες που δεν θέλουν καθόλου ακριβώς να υποστούν αυτήν, ναι, την ταλαιπωρία, την οποία δεν θα την κρίνουμε ως αρνητική ή θετική. Σίγουρα, απλά υπάρχουν, απλά υπάρχουν αυτά, οι, ναι, άνθρωποι οι οποίοι δεν το αγαπούν αυτό, ναι, το πράγμα και δεν το κάνουν. Εγώ έχω πάρα πολλές πελάτησες που είναι μοιρασμένες. Οι μισές λατρεύουν τον Botox και οι άλλες μισές δεν θέλουν να το ακούσουν. Με αυτό το προϊόν μπορούμε να πάμε σε όλες τις πελάτησες. Ακριβώς. Και σε αυτές ανάλογα που το κάνουν τους και σε αυτές που δεν το θέλουν καθόλου. Επίσης έχουμε ένα καταπληκτικό προϊόν, το οποίο λέγεται lifting. Εδώ πέρα έχει ένα ιδιαίτερο, το Ideanol Lift λέγεται. Αυτό είναι συσκευασμένο προϊόν, το συσκευασμένο οποίο χρησιμοποιείται προϊόν έτοιμο. Έχει ένα προϊόν το οποίο λέγεται DMI, ναι, το οποίο πραγματικά μπορεί να συμπεριλαμβάνει αυτό το πράγμα, τι μας κάνει. Μας ενισχύει τις κυταρικές μεμβράνες. Είναι ωραίος, κυρία Σαββαϊνού. Είναι ωροί όλοι αυτοί είναι που λέμε. Είναι όλοι ωροί που συζητάμε. Είναι όλοι ωροί. Είναι κάποια προϊόντα, είναι όλοι επώνυμα ωροί, οι οποίοι αναλύουμε τώρα λίγο τους, ναι, πιο δημοφιλείς, mm-hmm, με το όνομά τους. Ναι. Εκείνο που ήθελα να τονίσω είναι ότι εμείς κατά τη διάρκεια της θεραπείας μπορούμε να πάρουμε και να κάνουμε ένα πραγματικά υπέροχο κοκτέιλ, δηλαδή να βάλουμε το υαλουρονικό, να βάλουμε το lifting, να βάλουμε τη βιταμίνη C αν υπάρχουν δυσχρωμίες, να βάλουμε αρκετά πράγματα τα οποία να μας δώσουν αυτό που θέλουμε, το αποτέλεσμα που χρειάζεται στην κάθε πελάτησα. Ή μπορεί μια πελάτησα να θέλει να κάνει μόνο αυτό ή να έχει προηγηθεί μια μεγάλη θεραπεία, ναι, να έχουμε ενυδατώσει το δέρμα και να θελήσει να έρθει να κάνουμε μόνο το Botox. Επομένως, ή μπορεί να θέλει αυτό μία πελάτησα και να δουλέψουμε αθρηστικά το θέμα της ίσφυξης, που είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως που αφορά το lifting. Mm-hmm. Εδώ πέρα κάνουμε μία πραγματικά εξαιρετική δουλειά πάνω στο θέμα της ίσφυξης, γιατί ακριβώς αυξάνει, έχουμε το υλικό αυτό που εξηγεί την ικανότητά του να αποκαταστήσει τον τόνο και τη σταθερότητα στον ιστό.
Αυτό λοιπόν, αυτό το προϊόν αντιστρέφει την χαλάρωση και τις ρητίδες. Επομένως, αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι και γι' αυτό είναι ένα προϊόν το οποίο όταν έχουμε χαλάρωση το χρησιμοποιούμε κατ' εξοχή. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί δηλαδή σε λαιμόντε, κολτέ, σημεία ακριβώς, του προσώπου. Ακριβώς, μπορούμε να δουλέψουμε τοπικά και μεμονωμένα όποιο σημείο θέλουμε. Θα μιλήσουμε μετά ότι μπορούμε να δουλέψουμε τοπικά και στο σώμα, αλλά αυτό σας το αφήνω επειδή είναι πραγματικά μια ολόκληρη εκπομπή, γιατί έχει πάρα πολλά, θα το αφιερώσουμε το MTS στο θέμα του σώματος την επόμενη φορά. Ακριβώς. Οπότε συνεχίζουμε για τη χαλάρωση που λέγαμε, η για χαλάρωση, το λαιμό, για το λαιμό, το ντεκολτέ, διπλοσάγωνο, το διπλοσάγωνο, είναι εξαιρετικό. Σημεία επίμαχα. Επίσης υπάρχει ένα προϊόν που είναι το anti-age, το οποίο εκεί πέρα δουλεύουμε σε μεγαλύτερες ηλικίες, που περιέχει ένα μείγμα από μόνο του πολύ δυνατό κοκτέιλ για να αντιμετωπίσουμε μία φωτογύρανση, μία κυρία που είναι περασμένης ηλικίας, για να μπορέσουμε να έχουμε ένα πραγματικά εξαιρετικό αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα σε όλες τις θεραπείες, όποια και αν κάνουμε, είναι αμέσως ορατό. Είναι δηλαδή, αμέσως ορατό. Με το που σηκώνεται η πελάτησα από το κρεβάτι, έχει μία εξαιρετική μία φωτεινότητα, μία λάμψη και μία διάρκεια. Τα αποτελέσματα βέβαια τα πιο δυνατά τα βλέπουμε μετά από 2 μέρες, γιατί σίγουρα στην αρχή, τις πρώτες 2 μέρες, υπάρχει ένας πολύ μικρός ερεθισμός, απειροελάχιστος ερεθισμός, μια ελαφριά κοκκινίλα, η οποία υποχωρεί ακριβώς, γι' αυτό δίνουμε το περιθώριο των 48 ώρων, για να μπορέσει να υποχωρήσει τελείως αυτό και να φανεί η πραγματική δουλειά που έχουμε κάνει. Μπαίνουν κάποιες μάσκες μετά για να ηρεμήσετε το δέρμα. Βεβαίως, έχουμε και ορό που είναι ειδικός και αντισηπτικός και αντιφλεγμονώδης. Όπως επίσης μπαίνει και μία ειδική μάσκα, η οποία μένοντας περίπου μισή ώρα, παίρνει όλη τη φλεγμονή που έχουμε πάνω στο δέρμα, όλη την κοκκινίλα, και έτσι μπορούμε να έχουμε ένα δέρμα πεντακάθαρο. Μετά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε βέβαια τα εξαιρετικά BB προϊόντα της Jane Iredale, την οποία λατρεύουμε. Εκεί είναι και χορηγή μας φέτος στο μακιγιάζ. Γιατί εκεί ακριβώς είναι τα μοναδικά προϊόντα που μπορούν να μπουν μετά από τέτοιες επεμβάσεις. Επιτρέπεται μόνο τέτοια, επιτρέπεται μόνο αυτά. Make-up δεν μπορεί να μπει σε ακριβώς, ένα δέρμα που είναι ελαφρώς. Είναι ανοιχτό. Είναι, η νυγμή είναι ακόμα αρκετά ανοιχτή. Δεν επιτρέπεται να βάλουμε προϊόντα που έχουν μέσα διάφορα χημικά συστατικά τα οποία μπορούν να μας βλάψουν πραγματικά πολύ ή να μας κάνουν έναν ερεθισμό ο οποίος είναι ανεξέλεγκτος. Γι' αυτό δεν αφήνουμε την πελάτησα να βάλει τίποτε άλλο. Εμείς την προσφέρουμε εκείνη τη στιγμή το μακιγιάζ που χρειάζεται με το BB του χρώματός της και συγχρόνως ξέρετε ότι το BB έχει και 25 δείκτη προστασίας, και οπότε προστασία. Έχουμε και την αντιλιακή κάλυψη, γιατί αυτό που κάναμε χρειάζεται προστασία από τον ήλιο οπωσδήποτε, πρέπει η πελάτησα άμεσα να φοράει και την αντιλιακή της και έτσι φεύγει πραγματικά ωραιότερη από ό,τι ήρθε. Κάτι άλλο που ήθελα να ρωτήσω είναι ότι πριν ξεκινήσει η θεραπεία, χρειάζεται να είναι καθαρό το δέρμα, να κάνει κάτι πάρα για πολύ. Η κυρία. Είναι κάτι που το ξεχάσαμε να και το ευχαριστώ πούμε. Πάρα πολύ που το είπατε. Όχι μόνο ότι πρέπει να είναι καθαρό, συνήθως πάντα προηγείται ένας καθαρισμός. Γιατί ποτέ δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε ένα δέρμα το οποίο έχει φραγμένους πόρους με σμίγμα. Αλλά πλην αυτού, κάθε φορά, πριν από την εφαρμογή του MTS, κάνουμε ένα peeling με οξέα φρούτων για να φύγουν και το πιο τελευταίο νεκρό κύτταρο που είναι να αποκολληθεί έστω και την επόμενη εβδομάδα από την για να έχουμε ένα απόλυτα καθαρό δέρμα, γιατί πάντα όταν έχουμε ένα απόλυτα καθαρό δέρμα
η περιποίηση που ακολουθεί έχει καλύτερο αποτέλεσμα. Ναι. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ που μου το θυμίσατε. Επίσης, ήθελα να προχωρήσω και να πω, γιατί αυτές είναι και κάποιες ερωτήσεις που αφορούν και ναι, κυρίες που μας παρακολουθούν. Όταν φεύγουμε από εκεί και έχουμε ήδη βάλει μία κρέμα ή ένα make-up που μας συστήνετε εσείς ή που βάζετε από το δικό σας χώρο, ακριβώς, μετά εμείς στις πρώτες μία-δύο μέρες που έρχονται, τι μπορούμε να κάνουμε? Εκείνο που συστήνουμε σαν το πιο απαραίτητο, το θεωρώ, πώς λέει ο γιατρός, ότι δεν θα βγεις έξω χωρίς την ναι, αντιλιακή σου. Εδώ επιβάλλεται να φορούν και την αντιλιακή τους, mm-hmm, αλλά εκείνο που είναι το σημαντικότερο κομμάτι που έχουμε πει πάρα πολλές φορές, είναι να φοράν την κρέμα με τη βιταμίνη Α, η οποία δουλεύει τόσο επικοδομητικά, ναι, τόσο αναπλαστικά, η οποία μας βοηθάει και πιο γρήγορα να περάσει ο ερεθισμός ναι, μας. Μην ξεχνάτε ότι σε ένα τραυματισμένο ή σε ένα ελαφρά κοκκινισμένο δέρμα, ο γιατρός μας δίνει την πιο απλή, την ακουαζόλ. Ναι. Λοιπόν, σκεφτείτε ότι εμείς δίνουμε την κρέμα με τη βιταμίνη Α, που βέβαια είναι της Environ, δεν το διαπραγματευόμαστε. Είναι τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε. Είναι προϊόντα που πια χρησιμοποιούμε σας, εδώ και 15 χρόνια και ξέρουμε εμείς, όπως και όλοι οι πελάτες μας, την αποτελεσματικότητά τους. Έτσι λοιπόν, έχοντας ένα πραγματικά εξαιρετικό προϊόν, ναι, το οποίο βοηθάει την ανάπλαση του δέρματος, η πελάτησα είναι εξασφαλισμένη. Τώρα από εκεί και πέρα, αν η πελάτησα θέλει να ενισχύσει το κολαγόνο ή την ελαστίνη της, υπάρχει ο ορός με το κολόστρουμ που δίνουμε στη συνέχεια, ή αν είναι πραγματικά αφυδατωμένη και χρειάζεται ενίσχυση του ιαλουρονικού, υπάρχει και το προϊόν με το ιαλουρονικό, το οποίο το δίνουμε να το φοράει κάθε βράδυ η πελάτησα, για να έχουμε έτσι πιο αυξημένα και πιο σίγουρα τα αποτελέσματά μας. Επομένως, όλα αυτά είναι προϊόντα επιδερμικά, τα οποία συστήνετε εσείς ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε επιδερμίδας και της ηλικίας μας. Λοιπόν, επίσης ήθελα να ρωτήσω, εάν μετά από αυτή τη θεραπεία μπορεί κάποιο άτομο να κάνει μπάνιο με αλκαλικό σαπούνι, επιτρέπεται αυτό, κάνει κακό? Εδώ είπατε, βεβαίως μπορεί να κάνει οτιδήποτε θέλει. Ναι. Δεν μας ενοχλεί τίποτα και δεν θα μας ερεθίσει, mm-hmm, τίποτα απολύτως. Μάλιστα, επομένως μας δώσατε όλες τις πληροφορίες. Εκείνο που δεν είπαμε, ναι, είναι πόσες θεραπείες πρέπει θεραπείες να κάνει κανείς. Και πότε βλέπουμε τα πρώτα αποτελέσματα, τα πολύ ακριβώς, πολύ άμεσα. Οι θεραπείες μας είναι 4 ή 6, ναι, και εξαρτάται βέβαια από την βλάβη και το αποτέλεσμα που θέλουμε να πετύχουμε στην πελάτησά μας. Ανά πόσο διάστημα γίνονται αυτές οι συνεδρίες? Ουσιαστικά μια τέτοια θεραπεία έχει το αποτέλεσμα περίπου των 6 μηνών. Ναι. Από εκεί και πέρα βέβαια μπορεί κάποια κυρία που έχει κάνει μια ολοκληρωμένη θεραπεία να κάνει και κάθε 2 μήνες μια επαναληπτική θεραπεία για να κάνει καλύτερη διατήρηση του αποτελέσματός της. Από εκεί και πέρα μπορεί να κάνει κάθε εξάμηνο, ναι, τις 6 ή τις 4, ανάλογα πάντα με την ηλικία, με την βλάβη, με το τι που θέλουμε να φτάσουμε. Ακριβώς. Ακριβώς. Κάτι που τελευταίο που θα ήθελα να πούμε, γιατί νομίζω ότι αρκετά ενημερώσαμε τους τηλεθεατές μας, κυρία Σαββαΐδου, είναι πού μπορούμε να σας βρούμε. Ναι, μπορείτε να μας βρείτε στη Μητροπόλεως 82, είναι το όμορφο Ινστιτούτο μας που είπατε το και εσείς προηγουμένως, το Zen Botte, ναι, στο τηλέφωνο δε 2310-229-098, να τηλεφωνήσουν οι τηλεθεάτριες και θα έχουν πραγματικά ένα 30% έκπτωση για τις θεραπείες που θα χρειαστεί να κλείσουν, έστω και της μίας φοράς. Δηλαδή, μπορεί να έρθει κάποια κυρία να πάρει το 30%, να κάνει μία θεραπεία, να την δει πώς είναι, να την δοκιμάσει. Γιατί ξέρετε κάτι, όλες οι κυρίες έρχονται πάντα στο Ινστιτούτο και θέλουν να κάνουν μία θεραπεία. Ναι. Με το που την κάνουν, είναι πραγματικά συγκλονιστικό ότι μόνες τηλεφωνούν και θέλουν να την ξαναεπαναλάβουν, θέλουν να έχουν τα αποτελέσματα αυτά. Έτσι είναι η δοκιμή. Γιατί είναι πραγματικά
τόσο έντονο το αποτέλεσμα που ικανοποιεί και τον πιο απαιτητικό πελάτη. Ακριβώς. Νομίζω, κυρία Σαββαίδο, ότι αν δεν δοκιμάσουμε μία θεραπεία, δεν μπορούμε να εκφέρουμε γνώμη και δεν μπορούμε να ξέρουμε εάν μας ταιριάζει στο πρόσωπο ή οτιδήποτε άλλο. Το να κάνουμε μόνες μας θεραπείες στο σπίτι, μάσκες, ενυδατώσεις. Εκείνα μπορεί να τα κάνει κανείς. Είναι απλά συμπληρωματικά. Συμπληρωματικά, ναι. Διατηρώντας το καλό αποτέλεσμα. Εγώ θα ήθελα να πω επίσης ότι η ιστοσελίδα σας είναι πάρα πολύ ενημερωμένη, γιατί εγώ επισκέφτηκα την ιστοσελίδα για να πάρω και μερικές πληροφορίες για τη συγκεκριμένη σημερινή μας συζήτηση. Θεραπεία. Ναι, οπότε η θεραπεία αυτή συμπεριλαμβάνεται στην ενημέρωση και καλό θα είναι, γιατί πολλά πράγματα δεν τα γνωρίζουμε. Να μπούμε στην ιστοσελίδα, να δούμε τι θεραπείες υπάρχουν, γιατί δημιουργούμε και ανάγκες οι οποίες υπάρχουν σαν ερωτήσεις, αλλά δεν ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Ναι, γιατί και εμείς τώρα απαντήσαμε τα πιο κλασικά, ας το πούμε, ερωτήματα. Ακριβώς, ναι. Θα είναι πάρα πολύ καλό και να μπουν στην ιστοσελίδα, αλλά και να μην διστάσουν, να έρθουν από κοντά, να τους δούμε, ναι. κάνουμε μαζί μια τη διάγνωση. Συζήτηση. Ακριβώς, μια προσωπική συζήτηση, με την οποία μετά να τους προτείνω τι είναι αυτό που πρέπει να κάνουν. Είστε πολλές ώρες ανοιχτά, από το πρωί από τις 10-11 μέχρι τις 6-7 το απόγευμα. Ναι. Όλο είμαστε και, εκεί πέρα και όλη στο κέντρο ημέρα, της αγοράς. Ακριβώς. Το πιο εύκολο πράγμα για να έρθει για μια να μπορέσει κυρία. Να έρθει μια ή κυρία. Ή ένας κύριος, γιατί όχι, υπάρχουν και ανδρικές θεραπείες. Είπαμε ότι είμαστε το μοναδικό Ινστιτούτο που, επειδή έχει και τον άνδρα μας που είναι αισθητικός, τον γιο μου, τον Σταύρο, μπορώ να σας πω ότι είμαστε από τα λίγα Ινστιτούτα που τα προτιμούν και τα επισκέπτονται πάρα πολλοί άνδρες. Έχουν συγκεκριμένες ώρες που κλείνουν ραντεβού. Ακριβώς, εκεί, ναι. Και μπορούν υπάρχει, να έχουν την ιδιωτικότητά υπάρχει πρόγραμμα τους, το οποίο μπορεί να εξυπηρετήσει πραγματικά και τους άνδρες εξίσου καλά. Λοιπόν, εγώ όμως θέλω να πω ότι αυτό το 30% είναι η προσφορά που δίνουμε σήμερα μέσα από την εκπομπή και ακριβώς. Για τις επόμενες 1-2 που θα έχουμε και την επανάληψη εκπομπής ισχύει αυτό, ισχύει να περάσουν. Να περάσουν και όποτε θελήσουν έχουν την έκπτωσή τους για να μπορέσουν να το δοκιμάσουν ή να μιλήσουμε απλά μαζί, χωρίς καμία υποχρέωση, και να πάρουν κάποιες πληροφορίες περισσότερες, γιατί ο καθένας μπορεί να έχει μια ερώτηση η οποία δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή ακριβώς, να την ικανοποιήσουμε. Να μην, έτσι είναι. Εγώ θα ήθελα να πω ότι φέτος με τις εκπομπές μας, αυτό που κατορθώνουμε και κάνουμε είναι ότι ένα σύνολο Ινστιτούτων Αισθητικής έρχονται στην εκπομπή μας. Το κάθε Ινστιτούτο με τις δικές του τις θεραπείες σε πολύ προνομιακές τιμές και σε πολύ προσιτές τιμές, θα έλεγα απλά στις κυρίες μας που παρακολουθούν, μπορούν να έχουν την ενημέρωση κάθε φορά για μια θεραπεία. Κάθε κυρία μπορεί να τηλεφωνήσει, μπορεί να έχει αυτό το ελεύθερο της συζήτησης που έχουμε εμείς εδώ με εσάς, τα Ινστιτούτα που θα συνεργαστούμε φέτος και θα ενημερώνουμε τον κόσμο. Και νομίζω, ακριβώς, κυρία Σαββαίδο, ότι είναι μια πολύ καλή ιδέα αυτό, ακριβώς, για να δίνουμε πολύ καλές τιμές, ακριβώς, και πολύ καλές περιποιήσεις. Περιποιήσεις στον κόσμο, πραγματικές, με αισθητικούς καταξιωμένες. Εμείς είμαστε μια ομάδα αισθητικών, όπως είπατε κι εσείς, η οποία εδώ και μία πενταετία συνεργάζεται με έναν τρόπο ο οποίος πραγματικά είναι μαγικός, έχει λειτουργήσει τόσο θετικά για μας, μας έχει βοηθήσει απίστευτα στο να έχουμε καλά προϊόντα, καλύτερες τιμές, για να μπορούμε να δώσουμε στον κόσμο εξαιρετικές θεραπείες με τις πιο καλές τιμές αυτή τη στιγμή, και αυτό μας βοήθησε η ένωση που έχουμε κάνει, η σύσφιξη αυτή των 6 επαγγελματιών, η οποία είναι μοναδική και μας βοηθάει να είμαστε πραγματικά όχι ένα βήμα μπροστά, αλλά 10. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο αυτό που πετύχαμε να κάνουμε και ξεκινήσαμε από πέρυσι και το συνεχίζουμε και φέτος. Ακριβώς, γι' αυτό είμαστε και εμείς μαζί σας. Ευχαριστούμε πολύ. Και σας ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε, γιατί είναι πραγματικά τιμή μας να είμαστε με την Πολίνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Σαββαίδου. Λοιπόν, φίλοι μου, στο σημείο αυτό, η ατζέντα ομορφιά, MTS, λοιπόν, μεσοθεραπείες, όλα αυτά τα έχουμε πει. Νομίζω ότι καταλάβατε αρκετά πράγματα. Καιρός είναι να κάνουμε και μία δράση, να μπορέσουμε να γίνουμε λίγο πιο όμορφες, έρχονται σιγά σιγά και οι γιορτές. Λοιπόν, το πρώτο μέρος εκπομπής μας έχει τελειώσει, η ομορφιά έχει τελειώσει και επανερχόμαστε σε λίγο μετά το μικρό διάλειμμα με ατζέντα υγεία. Τοξοπλάσμωση, λοιπόν, τι είναι αυτό? Η κτηνίατρος κυρία Νίκη Θάνου θα είναι μαζί μας για να μας απαντήσει στις ερωτήσεις.
Επιστρέψαμε λοιπόν φίλοι μας στην ατζέντα, μετά το διάλειμμα λίγο ξεκουραστήκατε και έχουμε υγεία. Υγεία λοιπόν σε αυτό το μέρος, οι φίλοι μας τα ζωάκια, δεν ξεχάσαμε μέσα στη θεματολογία της ατζέντας να συμπεριλάβουμε και κάποια πράγματα τα οποία σίγουρα μας ενδιαφέρουν. Ο καθένας έχει ένα ζωάκι στο σπίτι του, μια πολύ όμορφη συντροφιά. Λοιπόν, σήμερα στην εκπομπή μας έχουμε την κτηνίατρο κυρία Νίκη Θάνου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που βάλαμε αυτά τα θεματάκια μέσα στην εκπομπή μας, γιατί βλέπουμε πάρα πολλά ζωάκια να κυκλοφορούν στους δρόμους. Αισθανόμαστε πολύ όμορφο όταν έχουμε ένα ζωάκι μέσα στο σπίτι μας, είτε είναι γάτα, είτε είναι σκύλος, είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Και είμαστε εδώ λοιπόν σήμερα να ενημερώσουμε τον κόσμο για κάτι πάρα πολύ σημαντικό, η τοξοπλάσμωση. Για τους μύθους και τις αλήθειες θα συζητήσουμε σήμερα. Ναι, θα μιλήσουμε για την τοξοπλάσμωση, διότι είναι πάρα πολύ παρεξηγημένη. Ο κόσμος μάλλον δεν είναι τόσο καλά ενημερωμένος, με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι, ιδίως οι γυναίκες, όταν μένουν έγκυες και έχουν μία γατούλα στο σπίτι, γιατί ουσιαστικά εκεί δημιουργείται το πρόβλημα, να κοιτάζουν κατευθείαν πώς θα δώσουν το ζωάκι αλλού για υιοθεσία ή να εγκαταλείπονται ζώα. Οπότε πρέπει να διευκρινίσουμε σίγουρα κατά πόσο υπάρχει επικινδυνότητα ή όχι από την τοξοπλάσμωση. Νομίζω ότι ξεκινώντας τη συζήτησή μας να ενημερώσουμε τον κόσμο σχετικά με το τι είναι η τοξοπλάσμωση και σίγουρα στην πορεία έχουμε και κάποιες πολύ ωραίες φωτογραφίες στις οποίες θα μας εξηγήσετε εσείς τα περιστατικά. Ναι. Λοιπόν, θα πούμε λοιπόν για την τοξοπλάσμωση. Πρόκειται για ένα παράσιτο. Είναι μια ασθένεια που προκαλείται από το παράσιτο Toxoplasma gondii, όπως θα δούμε και στις φωτογραφίες. Ναι. Και αυτό το παράσιτο είναι που προκαλεί τη λεγόμενη τοξοπλάσμωση. Εδώ βλέπουμε την πρώτη μας φωτογραφία. Το Toxoplasma gondii, το οποίο στα διάφορα στάδια του περνάει από πάρα πολλές μορφές στο περιβάλλον. Ναι. Ο λόγος που υπάρχει αυτός ο φόβος είναι ότι το Toxoplasma gondii σε μία έγκυο γυναίκα μπορεί να προκαλέσει αποβολές ή σε προχωρημένη εγκυμοσύνη κάποια προβλήματα στο έμβριο, και ακριβώς γι' αυτό το λόγο έχουμε τόσο πανικό πολλές φορές. Βλέπουμε και εδώ πέρα το παράσιτο, το οποίο είναι υπεύθυνο για την πρόκληση αυτής της νόσου. Μάλιστα, δηλαδή εξηγείται εδώ η φωτογραφία αυτή, αυτό το πορτοκαλί που βλέπει ο κόσμος. Όχι, είναι ερυθροκύτταρο, βλέπουμε το μοβ, το οποίο είναι το παράσιτο, είναι σε 3D διάσταση. Μάλιστα. Να σας το πω για να φαίνεται έτσι πιο, να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές σας. Επομένως είναι κάτι το οποίο ούτε φαίνεται, ούτε μπορούμε να το καταλάβουμε, απλά πρέπει να είμαστε, φαντάζομαι, κάπως προσεκτικοί, ως πολύ προσεκτικοί και πολύ ενημερωμένοι, θα έλεγα, σε αυτό το θέμα. Και στη συνέχεια πώς μπορούμε, ας πούμε, να συζητήσουμε σχετικά με την τοξοπλασμάτωση, τι μας φέρνει, τι προβλήματα μας φέρνει. Κοιτάξτε να δείτε, είπαμε, ένας άνθρωπος που θα μολυνθεί από το τοξόπλασμα μπορεί και να μην παρουσιάζει και καθόλου συμπτώματα. Να είναι συμπτωματική η ασθένεια. Ακριβώς. Αυτό που το καθιστά επικίνδυνο είναι στην εγκυμοσύνη. Μάλιστα. Γιατί σε πολύ αρχικό στάδιο, όπως είπαμε, μία έγκυος θα αποβάλει εφόσον μολυνθεί, ή σε προχωρημένο στάδιο μπορεί το έμβριο να παρουσιάζει κάποια προβλήματα. Γενετικά προβλήματα, ακριβώς, μελλοντικά. Ακριβώς. Βέβαια να τονίσουμε ότι αυτό εφόσον η έγκυος προσβληθεί στο στάδιο της εγκυμοσύνης, διότι μία γυναίκα η οποία έχει προσβληθεί τουλάχιστον 6 μήνες νωρίτερα από το να μείνει έγκυος, το χρονικό διάστημα, έχει αντισώματα και δεν έχει καμία επικινδυνότητα απέναντι στο τοξόπλασμα. Μας λέτε επομένως ότι το επικίνδυνο είναι κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, εάν παρατηρηθεί η τοξοπλασμάτωση. Ακριβώς. Μάλιστα. Επομένως τώρα να ασχοληθούμε λίγο με τον κύκλο ζωής του παρασίτου και πώς μολύνεται ο άνθρωπος από αυτό. Ο κύκλος ζωής του παρασίτου είναι το πιο βασικό, γιατί μόνο έτσι θα καταλάβουμε πώς μπορούμε να μολυνθούμε και πώς μπορούμε να σπάσουμε αυτό τον κύκλο ζωής, ούτως ώστε να μην έχουμε συνέχεια τέτοια θέματα. Όπως θα δούμε και σε μία φωτογραφία που σας έχω φέρει για τον κύκλο ζωής του παρασίτου. Εδώ βλέπουμε μία γατούλα. Ακριβώς. Θα πούμε ότι το τοξόπλασμα, έτσι για να τα πούμε απλά για να τα καταλάβουν, ξεκινάει την ζωή του ως ένα μη μολυσματικό αυγό, το οποίο αποβάλλεται από τη γάτα με τα κόπρανά της. Ναι. Μετά από 2 με 4 μέρες, το αυγό αυτό στο εξωτερικό περιβάλλον καθίσταται μολυσματικό. Και τότε είναι που μπορούν να μολυνθούν τα ζώα ή ο άνθρωπος, αν καταναλώσουν άπλυτα, φρούτα, χόρτα, λαχανικά, τα οποία δεν έχουν πληθεί καλά και τα οποία είχαν μολυνθεί με κόπρανα γάτας
η οποία ήταν μολυσμένη. Αλλά ξεκαθαρίζουμε ότι στο στάδιο αυτό μέχρι τις 2 μέρες που το αποβάλλει δεν είναι μολυσματικό. Μετά καθίσταται μολυσματικό. Αυτό εμένα μου δίνει και πολλά ερεθίσματα να πω ότι ο καθένας ο οποίος έχει ένα ζωάκι στο σπίτι του να φροντίζει και ιδιαίτερα οι γάτες να φροντίζει λίγο τα περιτώματα των ζώων, πού γίνονται, πού βρίσκονται, να μαζεύει κάποια πράγματα, ώστε ο καθένας ο οποίος περπατάει στο δρόμο ή πάει το σκυλάκι του κάπου σε μια γωνία για να κάνει και αυτό την ανάγκη του, να μην υπάρχει ο φόβος αυτός ο μεγάλος του, μήπως συμβεί κάτι και το ζωάκι μας πάθει κάτι. Πέραν όλων, βέβαια, το να μαζεύουμε τις ακαθαρσίες είναι θέμα υγιεινής γενικότερα, διότι πρέπει να σεβόμαστε όσοι είμαστε φιλόζωοι ότι θέλουμε ένα καθαρό περιβάλλον. Ακριβώς, να συνεπάρχουμε όλοι. Από εκεί και πέρα, το παράσιτο εν συνεχεία περνάει στα κύτταρα του εντέρου, κυκλοφορεί στο αίμα και σε αυτό το στάδιο είναι που μπορεί να μολυνθεί, να περάσει δηλαδή με το αίμα στο έμβριο ή αν έχουμε μία γυναίκα που θυλάζει, να μολυνθεί το έμβριο, το νεογέννητο από το θυλασμό. Ακριβώς, από το θυλασμό. Στη συνέχεια, το παράσιτο εγκαθίσταται στους ιστούς και σχηματίζει κύστης και παραμένει για όλη τη ζωή, δηλαδή ένας άνθρωπος ή ένα ζώο το οποίο θα μολυνθεί από την τοξοπλάσμωση. Είναι φόρου ζωής, μας είναι λέτε αυτό. Είναι φόρου ζωής. Μόνο η γάτα είναι το μοναδικό ζώο και εκεί πέρα είναι και η ενοχή που της αποδίδουμε. Μόνο η γάτα βγάζει το παράσιτο, το εξωτερικό, δηλαδή βγάζει τις κύστες ουσιαστικά αυτές και τα αυγά στο εξωτερικό περιβάλλον. Γι' αυτό το λόγο λέμε ότι έχουμε γάτα, τι θα γίνει τώρα που έχουμε εγκυμοσύνη κτλ. Όταν ο άνθρωπος ή ένα ζώο μολυνθεί, παραμένουν οι κύστες στον οργανισμό του. Μόνο η γάτα τα αποβάλλει έξω και εκεί πέρα δημιουργείται και η ενοχή της. Υπάρχει κάτι το οποίο να μας κάνει να λέμε ότι μερικοί άνθρωποι, μερικές γυναίκες έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία πάνω σε αυτό το θέμα της τοξοπλάσμωσης? Γενικά να σας πω, άνθρωποι οι οποίοι είναι νοσοκατεσταλμένοι είναι πιο ευαίσθητοι σε αυτά τα επίπεδα. Από εκεί και πέρα, επειδή για να κολλήσει κάποιος άνθρωπος τοξόπλασμα, θα τα πούμε βέβαια και αργότερα, πρέπει να μην προσέχει ο ίδιος σε αυτά τα οποία καταναλώνει, στο πώς πλένει τα χέρια του κτλ. Οπότε πρέπει και εμείς να γνωρίζουμε και να αναλαμβάνουμε την ευθύνη μας. Την ευθύνη μας, φυσικά. Να ρωτήσω λίγο σχετικά με τον κύκλο ζωής, όπως έχουμε συζητήσει τώρα, του παράσιτου, ότι μόνο η γάτα είναι αυτή τελικά η οποία μας αποβάλλει, όπως είπαμε, αυτό το στο εξωτερικό της περιβάλλον. Μόνο η γάτα το τονίζουμε. Μόνο η γάτα το... Και γι' αυτό το λόγο, επειδή το αποβάλλει με τα κόπρανά της, γι' αυτό πάντα θα δείτε ότι σε εγκυμοσύνη λένε πολλές φορές, γιατί το θέμα είναι ο κόσμος να ενημερώνεται. Δυστυχώς δεν είναι ενημερωμένος. Ναι, ή κακώς πληροφορημένος. Και εκεί πέρα που έχουν μία γατούλα στο σπίτι, ξαφνικά προκύπτει μία εγκυμοσύνη και ψάχνουν πώς θα φύγει η γάτα. Το οποίο, αν είναι δυνατόν. Ναι. Να σας πω κάτι, αν δεν ήταν. Αν ήταν όλα τόσο επικίνδυνα με τα ζώα, δεν θα κάναμε κι εμείς αυτή τη δουλειά. Ακριβώς. Εδώ είστε για να ενημερώνουμε περισσότερο τον κόσμο και να δίνουμε σωστή πληροφόρηση. Τελικά, πώς η γάτα μολύνεται από το τοξόπλασμα? Η γάτα να πω λίγο ότι όσον αφορά τη γατούλα, το αποβάλλει το τοξόπλασμα. Από τη στιγμή που θα μολυνθεί πρώτη φορά, και θα εξηγήσω πώς θα μολυνθεί, για 2 με 20 μέρες. Μετά δεν το αποβάλλει ξανά η γάτα. Και αν ξαναμολυνθεί, έχει αποκτήσει ανοσία και δεν το ξανααποβάλλει. Δηλαδή για 2 με 20 μέρες αποβάλλει με τα κόπρανά της το παράσιτο. Και μόνο μία φορά. Αυτό. Μετά αποκτά ανοσία. Οπότε αυτό το λέω γιατί μπορεί κάποιος που θα μαζέψει μία γατούλα από το δρόμο. Η επικινδυνότητα υπάρχει για αυτό το χρονικό διάστημα, επειδή δεν ξέρουμε αν το ζώο είναι μολυσμένο. Αν έχει μολυθεί. Αυτό. Από εκεί και πέρα μετά δεν υπάρχει κάποια επικινδυνότητα. Τώρα, για να μολυνθεί η γάτα, επειδή όπως είπα και πριν, μόνο η γατούλα βγάζει στο εξωτερικό περιβάλλον και άρα τα ζώα ή ο άνθρωπος που μολύνονται, αν καταναλώσουν κάτι που έχει έρθει σε επαφή με το τοξόπλασμα. Αντίστοιχα και η γάτα, για να μολυνθεί, πρέπει εμείς να την ταΐζουμε ομό κρέας, το οποίο είναι μολυσμένο με κύστη του παρασίτου. Δηλαδή, να σας εξηγήσω πώς πάει η αλυσίδα. Μια γελάδα η οποία έφαγε λαχανικά μολυσμένα από αυγά γάτας και μετά, από τα αυγά του παρασίτου. Μετά όταν ταΐσαμε εμείς
το κρέας της αγελάδας στο ζώο ομό, χωρίς να έχει καταστραφεί τίποτα και ήταν μολυσμένο, ξανά μολύνεται η γάτα. Γι' αυτό απαγορεύεται τα ζώα να τρώνε ομό κρέας. Απαγορεύεται ομό κρέας, ατελώς ψημένο. Επίσης αυτό να το πούμε ότι και για εμάς βέβαια. Και για τον άνθρωπο ακριβώς, ισχύει αυτό. Γιατί και εμείς έτσι θα κολλήσουμε το ξόπλασμα. Ναι. Δεν ταΐζουμε ποτέ τα ζώα μας ομό κρέας όχι καλά ψημένο, ακριβώς για αυτούς τους λόγους, διότι υπάρχουν νοσήματα τα οποία μεταφέρονται και ναι, μετά έχουμε προβλήματα. Νομίζω ότι είναι σοβαρό αυτό και πρέπει να προσέχουμε πολύ το ψήσιμο επομένως, ναι, αλλά ναι, όχι μόνο το ψήσιμο, αλλά και την καθαριότητα των λαχανικών, γιατί από τη μια μας κάνουν πολύ ναι, καλό όλα αυτά όταν τα τρώμε λέμε, αλλά από την άλλη πρέπει να προσέχουμε και πάρα πολύ το πλήσιμο και πρέπει να παίρνουμε και τις σωστές συμβουλές και να δούμε και πώς πρέπει να πλένουμε κάποιο είδους λαχανικά και όλα αυτά, είτε με ένα διατροφόλογο θα το συζητήσουμε, είτε μαζί σας αν μπορείτε να μας βοηθήσετε εσείς αυτό. Επομένως μας λέτε ότι η γάτα μολύνεται κατά αυτόν τον τρόπο, το ίδιο επίσης και ο άνθρωπος. Τελικά σε τι ποσοστό είναι ένοχη η γάτα για τη μετάδοση αυτής της νόσου στον άνθρωπο? Όσο περίεργο λοιπόν και αν ακουστεί, η γάτα είναι ένοχη σε ένα ποσοστό 0,9%. 0,9%. Τόσο μικρό. Απλά είναι ο κρίκος σε όλη αυτή την αλυσίδα. Την κάνουμε εμείς υπεύθυνοι απόλυτα τελικά, έτσι, μου φαίνεται. Έτσι. Αν εμείς την ταΐζουμε λάθος πράγματα, μολύνεται, αποβάλλει με τα κόπαινα, μετά εμείς δεν πλένουμε τα λαχανικά σωστά. Όπως είπαμε, μια γελάδα τρώει μολυσμένα χόρτα κτλ. Και γίνεται. Και δεν είναι μόνο αυτό. Εγώ θα πω και κάτι άλλο που ίσως αφορά μητέρες οι οποίες έχουν μικρά παιδάκια. Τα πατώματα να τα πλένουν πάρα πολύ καλά. Τα παπουτσάκια από το σπίτι να βγαίνουν σε σωστό σημείο. Να μην περπατάμε τα παπούτσια μας μέσα στο σπίτι. Να πλένεται σωστά το πάτωμα του σπιτιού, τα μωρά. Μπουσουλάνε, πέφτουν επιπύλες. Όλα αυτά μπορεί να είναι αιστείες μολύσεων τελικά, καταλαβαίνω, για μια οικογένεια τελικά. Πρέπει να προσέχουμε γενικώς στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής. Δεν μιλάμε για υπερβολές. Ακριβώς, ναι. Στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής. Είναι πάρα πολύ βασικό για όλα. Τελικά το ποντίκι έχει κανένα λόγο μέσα στην όλη αυτή η συζήτηση? Γιατί εγώ διάβασα μεν κάποια πράγματα, αλλά λέμε γάτα ποντίκι, είναι δύο εχθροί. Μερικές φορές γίνονται και φίλοι. Μερικές φορές μπορεί να φάει κάτι που το ποντίκι μολύνεται από αυτές τις ιστορίες, από το ξόπλασμα. Το ποντίκι, μπορεί η γάτα να μολυνθεί αντίστοιχα και το ποντίκι εξαρτάται από το τι έχει φάει. Τι όπως έχει φάει, είπαμε, που είναι και βρώμικο τελικά αυτό. Ζήσει λοιπόν. Οπότε ακόμη περισσότερες πιθανότητες. Οπότε και η γάτα, τρώγοντας ένα ποντίκι, μπορεί να μολυνθεί εξίσου. Απλά όπως είπαμε, αποκλειστικά και μόνο η γάτα το εξωτερικεύει. Τελικά, τα ποντίκια ναι, είναι αιστεία μόλυνσης δυστυχώς. Πάρα πολύ μεγάλη. Ναι. Ο άνθρωπος τελικά, με ποιους τρόπους μολύνεται, να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας και αν έχουμε και κάποιες φωτογραφίες οι οποίες πλαισιώνουν τη συζήτησή μας. Λοιπόν, έχουμε, βλέπουμε εδώ πέρα μία έγκυο με τη γατούλα. Για να αγκαλίτσα, δείξουμε ότι δεν υπάρχει καμία επικινδυνότητα. Τα λαχανικά λοιπόν, μας που ο τα πλένουμε. Ο άνθρωπος λοιπόν μολύνεται πρώτα απ' όλα όταν δεν πλένει σωστά τα φρούτα και τα λαχανικά και τα χόρτα τα οποία μαζεύει από τον κήπο. Να πούμε ότι είναι πολύ βασικό. Μέσα από τα χώματα ουσιαστικά. Ακριβώς, που έρχονται σε επαφή με ούρα, με κόπρανα. Μπορεί να έχει περάσει μια γατούλα, να έχει ναι, κάνει την ανάγκη της και από εκεί και πέρα εμείς, μη πλένοντάς τα ορθά, να έχουμε ναι, πρόβλημα. Γι' αυτό είναι χαρακτηριστικό ότι πάρα πολλές γυναίκες που έχουν εμφανίσει το ξόπλασμα απορούσαν γιατί μπορεί να μην είχαν και γάτα και λένε πώς κόλλησαν το ξόπλασμα. Από λαχανικά, από κακή καθαριότητα. Ακριβώς. Τελικά όλα αυτά έτσι οφείλονται. Επίσης, πολύ βασικό, η κατανάλωση ομού κρέατος ναι, είναι πάρα πολύ επικίνδυνη, όσο βέβαια και αν μας αρέσει το να είναι λίγο ζουμερό το κρέας, η πραγματικότητα είναι ότι το ομό ή το ατελώς ψημένο κρέας είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και τελικά, όταν λέμε καλοψημένο, πρέπει να είναι πολύ καλά ψημένο, ναι, να μην βγάζει ναι, ούτε το ροζ εκείνο το υγρό που υπάρχει στο κέντρο, μερικές φορές λέμε δεν ψήθηκε καλά, ας το φάμε, κάνουμε κακό. Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα, άσχετα ναι, αν είναι πιο ζουμερό, όπως ναι, λέμε. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι δεν πρέπει να καταναλώνουμε ομό κρέας, όχι μόνο για το τοξόπλασμα, γενικώς για πάρα πολλές ασθένειες. Για πολλούς λόγους τελικά, έτσι είναι. Για πάρα πολλούς λόγους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πλένουμε, όπως είπαμε, τα χόρτα, τα λαχανικά, με νερό και με σαπούνι, αν μπορούμε, διότι με το σαπούνι μόνο απομακρύνονται και οι οκίστης. Να προσθέσουμε, μήπως εδώ μας το διαψεύσετε ή μας πείτε ότι είναι αλήθεια, το ξύδι.
το οποίο μπαίνει στα λαχανικά, που λένε πολλές φορές να αφήσουμε στο ξύδι, στο νερό και στο ξύδι, ή να ραντίσουμε με ξύδι, σκοτώνει κάποια βακτήρια. Ναι, είναι αντιβακτηριακό. Είναι αντιβακτηριακό. Και είναι και φθηνό. Μπορούμε, ας πούμε, να αφήσουμε λίγο τη σαλάτα χωρίς να χάσει τις βιταμίνες. Ακριβώς. Είναι αντιβακτηριακό. Γενικώς το καλό ψήσιμο, για να απομακρυνθεί οτιδήποτε υπάρχει εκεί πάνω. Το καλό πλύσιμο και το καλό ψήσιμο. Όλα αυτά. Επίσης, να πούμε ότι και τα σκεύη τα οποία χρησιμοποιούμε για να κόψουμε το κρέας, το ωμό, ή για σε σαλάτες, αν δεν τις έχουμε πλύνει καθόλου ή οτιδήποτε. Ναι. Και όλα αυτά θέλουν επίσης πολύ καλό καθαρισμό. Όταν ασχολούμαστε με τον κήπο, να φροντίσουμε να φοράμε γάντια. Γιατί ερχόμαστε σε επαφή με χώματα που δεν ξέρουμε από τι μπορεί να είναι μολυσμένα. Και φυσικά να πλένουμε τα χέρια μας. Αν υπάρχει μια αμοιχή στο δέρμα, πολύ εύκολα περνάει ένα μικρόβιο. Ακριβώς, ακριβώς. Γενικώς υγιεινή. Όχι υπερβολές, αλλά τα στοιχειώδη πράγματα τα οποία θα κάναμε. Τελικά το να προστατευτούμε από την τοξοπλασμάτωση είναι εύκολο, είναι δύσκολο? Είναι πάρα πολύ εύκολο, ναι. Τηρώντας αυτά τα οποία είπαμε. Δηλαδή, μαγειρεύουμε καλά, σωστά το κρέας. Πλένουμε καλά τα φρούτα, τα χόρτα, τα λαχανικά. Mm-hmm. Χρησιμοποιούμε γάντια σε εξωτερικούς χώρους. Αν έχουμε μία γατούλα στο σπίτι, φροντίζουμε για το πρώτο τουλάχιστον διάστημα με κάποια γάντια να καθαρίζουμε τη λεκάνη της γάτας. Δεν δημιουργούμε πανικό και υπερβολές. Δεν ταΐζουμε το ζώο μας ποτέ ομοκρέας. Ναι. Υπάρχουν ούτως ή άλλως εξαιρετικής ποιότητας τροφές, ξηρά τροφή κτλ. Που προορίζονται για τα ζωάκια, ακίνδυνες. Και από εκεί και πέρα βέβαια, φροντίζουμε ότι αν μία γυναίκα έχει πρόγραμμα, έχει ένα πλάνο εγκυμοσύνης κτλ. Φροντίζει να είναι ενημερωμένη ακριβώς για αυτούς τους λόγους. Δηλαδή, υπάρχει εξέταση η οποία μας δείχνει, αιματολογική, η οποία μας δείχνει, λέτε, αυτό το μικρόβιο το οποίο περνάει? Δηλαδή μπορεί να εξεταστεί ένας άνθρωπος καταλαβαίνοντας ότι έχει νοσήσει, ότι έχει βρεθεί σε αυτή την άσχημη... Ναι, στους ανθρώπους γίνεται και πάρα πολλές φορές. Ναι. Βέβαια, ένας γυναικολόγος θα σας τα έλεγε αυτά πιο εξειδικευμένα. Θα φροντίσουμε να έχουμε και κάποιον, ναι. Γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά και πολύ πραγματικά και αληθινά και καθημερινά. Έτσι ακριβώς. Ότι γίνεται εξέταση που βρίσκουν αν υπάρχει το τοξόπλασμα, οπότε μπορεί και μια γυναίκα πριν κάνει προγραμματισμό για... Να κάνει μια έρευνα τέτοια. Ακριβώς, να κάνει μια αιματολογική εξέταση, να δει αν είναι καθαρή από το τοξόπλασμα, απλά να διευκρινίσουμε ότι αν μια γυναίκα έχει μολυνθεί στο παρελθόν, έχει αντισώματα και δεν έχει επικινδυνότητα αν προκύψει εγκυμοσύνη μετά. Οπότε δηλαδή, άφοβα μπορεί να έχει ένα ζωάκι. Ναι, ναι. Νομίζω ότι σχετικά με το θέμα αυτό έχουμε δώσει τις σωστές πληροφορίες στον κόσμο. Σαν κτηνίατρος όμως που είστε, μερικές συμβουλές για τα ζωάκια μας, τα αγαπημένα μας αυτά ζωάκια που τα έχουμε στο σπίτι και τα φροντίζουμε και αποκτούμε και μια πολύ ωραία ψυχολογία όταν έχουμε ένα ζωάκι στο σπίτι, γιατί πραγματικά μας κάνει καλό και τις μέρες μας. Έχω παρατηρήσει, βγαίνοντας βόλτα, γιατί και εγώ έχω ένα υπέροχο ζωάκι, ένα Yorkshire μικρό, νιώθω ότι έχει ανάγκη ο κόσμος από την όμορφη παρουσία ενός ζώου στο σπίτι, είτε είναι γάτα είτε είναι σκύλος. Τι έχετε να μας πείτε, πώς μπορούμε να βολέψουμε ένα ακόμα μέλος στην οικογένεια, το οποίο να είναι ένα σκυλάκι, ένα γατάκι, και τι να κάνουμε? Τα ζώα είναι πάρα πολύ ωραία και βοηθάνε πάρα πολύ και τα παιδιά να λαμβάνουν ευθύνες όταν έχουν ένα ζωάκι, και εμάς μας βοηθάνε πάρα πολύ και στην ψυχολογία. Επίσης και ιατρικώς να πούμε ότι έχει αποδειχτεί ότι όταν παιδιά μεγαλώνουν μαζί με ζώα από πριν, ήδη έχουν αντισώματα απέναντι σε διάφορες αλλεργίες λόγω της τρίχας. Οποιοςδήποτε υιοθετήσει ένα ζωάκι πρέπει να καταλάβει ότι αυτό θα ζήσει μαζί του γύρω στα 15 χρόνια, που σημαίνει ότι είναι ένα μέλος της οικογένειας, που πρέπει, έχει ανάγκη πάντα τη φροντίδα. Δεν το εγκαταλείπουμε, επειδή άλλαξαν τα δεδομένα στη ζωή μας, όπως δεν θα εγκαταλείπαμε το παιδί μας αν έχουν αλλάξει τα δεδομένα στη ζωή μας. Και όταν ένα ζώο μεγαλώνει, οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες όσον αφορά το ότι και αυτό γερνάει και αυτό θέλει να το φροντίσουμε. Μας έχει ανάγκη παραπάνω, περισσότερο. Ακριβώς. Δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα. Να είμαστε πολύ συνειδητοποιημένοι όταν παίρνουμε ένα ζωάκι. Πολλές φορές και στο ιατρείο, ας πούμε, λένε απάτη, σκεφτόμαστε να πάρουμε ένα ζωάκι και αυτά, και φαντάζονται ότι όχι να μην χαυγίζει, όχι να μην λερώνει, όχι να μην... Λοιπόν, διευκρινίζουμε ότι είναι μια σοβαρή απόφαση
γιατί δεν είναι κάτι που σήμερα το έχουμε και αύριο το πετάμε. Και δεν είναι παιχνίδι. Όχι, δεν παιχνίδι. Και να πω και μία συμβουλή, και όσες οικογένειες έχουν πολύ μικρά παιδάκια, ναι, θα πρέπει να φροντίζουν καμιά φορά τα μικρά παιδάκια λίγο ταλαιπωρούν τα ζωάκια, επειδή δεν ξέρουν πώς να τα χειριστούν. Όλοι έχουμε παιδιά και ναι, το παιχνίδι είναι λίγο επίπονο για ναι, τα ζωάκια ναι, ναι, και ίσως δεν καταλαβαίνουν τα μικρά τι κάνουν και πώς χειρίζονται ένα ζωάκι και πώς νιώθει ένα ζωάκι εκείνη τη στιγμή. Γι' αυτό λέμε πάντα ότι οι γονείς, γενικώς οι ενήλικες, να παίρνουν τις αποφάσεις αν όντως θέλουν να υιοθετήσουν, γιατί ένα μεγάλο ποσοστό ευθύνης και φροντίδας θα το έχουν και εκείνοι. Όμως πραγματικά όποιος έχει ζήσει με ζωάκι νομίζω ότι θεωρεί ότι είναι μια ανεκτίμητη εμπειρία. Είναι ένα πρόβλημα ακόμα το οποίο θέλω να συστήσω ότι πρέπει να προβλεφθεί, είναι ότι όταν φεύγουμε ένα ταξίδι και θέλουμε να πάρουμε και το ζωάκι μαζί μας, να υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες ώστε να μπορούμε να το πάρουμε με το σωστό τρόπο και να το έχουμε μαζί μας επίσης με το σωστό τρόπο κάπου θα πάμε. Οπότε να προβλέπετε να υπάρχουν και ζωάκια σε χώρους, ας πούμε, είτε είναι ξενοδοχεία, να υπάρχουν κάποιες μονάδες που να μπορούν να φιλοξενήσουν αντίστοιχα ένα ζωάκι και να μπορούμε και εμείς να είμαστε ήσυχοι, να μην στεναχωριόμαστε ότι έχουμε ένα ζωάκι πάντοτε δίπλα μας. Και έχουν αλλάξει πλέον. Δεν είναι όπως τα παλιά τα χρόνια. Πλέον τα περισσότερα ξενοδοχεία δέχονται να έχεις μαζί σου ζωάκι. Επίσης, αν κάποιος δεν μπορεί να το πάρει, υπάρχουν και ειδικά ξενοδοχεία ζώων που μπορεί να το αφήσει. Αν και πολλοί κόσμοι προτιμάνε να το παίρνει μαζί του, έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Πλέον ταξιδεύουν τα ζωάκια παντού μαζί μας και δεν πρέπει να το σκεφτόμαστε ότι είναι βάρος. Δηλαδή, ακριβώς, είναι ναι, μέλος της οικογένειας και ακολουθεί παντού. Και αφού το έχουμε, δεν σκεφτόμαστε ότι πού θα πάμε με το σκύλο, πού θα πάμε με τη γάτα και όλα αυτά. Ένα άλλο ωραίο που θα συζητήσουμε σε κάποια άλλη μας εκπομπή είναι πώς μπορούμε να μάθουμε κάποια πράγματα σε ένα ζωάκι που έχουμε στο σπίτι, ώστε να είναι τυπικό στην καθαριότητά του, να είναι τυπικό στο φαγητό του, να μην μας στεναχωρεί αν φάει, αν δεν φάει. Δηλαδή, θέματα πολύ καθημερινά που άπτονται έτσι της φιλοσοφίας. Έχω ένα ζωάκι και θέλω να το προστατεύσω, αλλά θέλω και να μάθω και θέλω και κάποιες πληροφορίες. Εδώ θα είμαστε λοιπόν μαζί με την κυρία Θάνου Νίκη κάθε φορά που μας παρουσιάζει τη ευκαιρία να λύσουμε ένα τέτοιο θέμα. Σας ευχαριστώ πάρα και πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι η συζήτησή μας ήταν πολύ κατατοπιστική στον κόσμο, βοηθήσαμε και σίγουρα θα έχω και τη χαρά για κάποια άλλη μας εκπομπή πάλι μαζί. Λοιπόν, φίλοι μου, στο σημείο αυτό νομίζω ευχάριστα ήταν όσα είχαμε να σας δώσουμε σήμερα για το θέμα αυτό. Θα περάσουμε σε ένα μικρό διάλειμμα, θα κλείσουμε και την εκπομπή μας, γιατί στο σημείο αυτό έχουμε να δείξουμε ένα υπέροχο βίντεο από Lifestyle, ένα μέρος καινούργιο της εκπομπής μας, αφορά το εμπορικό κέντρο της Σοφούλη. Τι έγινε λοιπόν εκεί? The Butlers έγινε ένα πολύ ωραίο πάρτι, είχαμε εκεί πολλούς χορηγούς, ήμασταν και εμείς εκεί. Όλα αυτά θα τα δείτε σε λίγο. Εγώ όμως θα σας καληνυχτήσω και ραντεβού την επόμενη εβδομάδα πάλι μαζί. Γεια σας! You're feeling nothing's going right. Why don't
Now
make I'll put it out, out, out. We can light it up, up, up. So they can put it out, out, out. We can light it up, up, up. So they can put it out, out, out. We can light it up, up, up. So they can put it out, out, out. So you lie straight down. They don't know what they heard. It's like the marsh played loud, giving love to the world. We'll be raising our hands, shining up to the sky. Cause we got the fire, fire, fire. Yeah, we got the fire, fire, fire. And we're gonna let it burn, 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 burn. We're gonna let it burn, 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 burn. Gonna let it burn, 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 burn. We're gonna let it burn, 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 burn. When your eyes come down, they don't know what they heard. Shut the marsh burn down, giving love to the world. We'll be raising our hands, shining up to the sky. Cause we got the fire, fire, fire. Touch me, touch me, mount your goddess. Touch me, ascend.